Καλησπέρα. Τέταρτο καραντίν, κάτω γρήγορα και έχουμε κοντά μας ή μάλλον μακριά μας το Ρωμανό τον Πετρίδη, πρόεδρο του 15 μελού στην Ευαγγελική Σχολή Νέα Σμύρνης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ρωμανέ. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, εσύ πώς είσαι? Προσπαθούμε. Μια χαρά, μια χαρά. Αντέχει. Αντέχω, αντέχω, ακόμη αντέχω. Ναι. Ωραία, ωραία. Πάμε. Λοιπόν, είναι υπάρκτος ο κοροναϊός? Ποια είναι η δικιά σου θεωρία? Η δικιά μου θεωρία. Λοιπόν, έχω συζητήσει και με διάφορους φίλους μου υγείας και όσο ενημερώνομαι και από τηλεόραση, από το διαδίκτυο και τα σχετικά, έχω ακούσει και τις δύο θεωρίες. Ή ότι είναι ένας ιός ο οποίος μεταδόθηκε από τα ζώα στον άνθρωπο και εξαπλώθηκε, ή ότι πιθανότατα να είναι και ένα λανθασμένο επιστημονικό πείραμα το οποίο ξέφυγε από τον έλεγχο του ανθρώπου. Τι να πω, θεωρώ ότι είναι μια λανθασμένη μετάδοση μάλλον από τα ζώα, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες. Να. Απόλυτος δεν μπορεί να είμαι, το θέμα παραπάνω δεν το έχω ψάξει. Καλά, ναι, απόλυτος δεν μπορεί να είναι κανείς με τέτοιες καταστάσεις. Ναι, είναι πρωτόγνωρη κατάσταση, νέα για όλους. Πιστεύεις, με αφορμή κιόλας έτσι όλο αυτό που γίνεται, ότι υπάρχει πιθανότητα στο άμεσο μέλλον, στο κοντινό μέλλον, να καταργηθούν τα σχολεία έτσι όπως τα ξέρουμε, με τη φυσική παρουσία, και να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση έτσι διαδικτυακή για μόνιμα? Θεωρώ πως στο άμεσο μέλλον όχι, καθόλου. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει βοηθήσει στην τηλεκπαίδευση, στις τηλεδιασκέψεις, έχει διευκολύνει σε τέτοιες περιόδους κρίσης την επικοινωνία των ανθρώπων. Ναι, είναι σίγουρο αυτό, αλλά θεωρώ ότι να αντικατασταθεί η διαβίου επικοινωνία, η επαφή με τον καθηγητή, αυτό ακόμη απέχουμε πολύ. Βρίσκεσαι στη θέση του Πρωθυπουργού. Ποια μέτρα φέρεις, ποια μέτρα προσθέτεις, ποια μέτρα τροποποιείς? Ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, θα έλεγα καταρχάς ότι δεν προτείνω την στελέχωση των ιδιωτικών νοσοκομείων με γιατρούς από το δημόσιο, τους οποίους τους πληρώνει το κράτος, αλλά δουλεύουν για τον ιδιωτικό τομέα. Πρώτον, μία διαφωνία. Και δεύτερον, ίσως αυστηρότερη αστυνόμευση και σε περιοχές επαρχιακές που δεν υπάρχει τόσος κόσμος και μπορεί τα μέτρα να είναι λίγο πιο χαλαρά, και βασικά κυρώσεις που να αφορούν καθολικά όλους, ανεξαιρέτως. Κάθε παραβάτη ο οποίος είτε είναι διαφορετικής φυλετικής καταγωγής, είτε έχει ψηλή ή χαμηλή κοινωνική θέση, είτε κάποιο αξίωμα, οτιδήποτε. Αυτό. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Σας θέλαμε έτσι λίγο να μας μιλήσεις για την πρωτοβουλία που πήρε η Ευαγγελική Σχολή να βοηθήσει για την κατάσταση αυτή που ζούμε τώρα. Με το αντίδιο εκτυπωτή. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Θέλαμε να μας πεις δύο λόγια για αυτό. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο καθένας σε αυτό το δύσκολο αγώνα πρέπει να συμβάλλει όσο μπορεί. Οι περισσότεροι μπορούμε να βοηθήσουμε μένοντας στα σπίτια μας και φροντίζοντας να είμαστε εμείς και οι οικογένειές μας ασφαλείς. Άλλοι, οι γιατροί εννοείται με την ειδικότητά τους, αλλά και άλλα άτομα όπως αυτοί οι φίλοι που τους γνωρίζω και τους περισσότερους, με την κατασκευή μασκών μέσω ενός τρισδιάστατου εκτύπωτη. Πολύ ενδιαφέρον. Όχι, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Πραγματοποιείτε τηλεδιασκέψεις ως 15 μελές? Δηλαδή, εν μέσω καραντίνα συνεχίζει η λειτουργία αυτού του θεσμού? Δεν συνεχίζει και ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν θέματα για διευθέτηση και συζήτηση. Χωροσφαιρίδες δεν μπορούν να γίνουν. Μια συμβολή στο σχολείο, σε έργα οικοδομής ας πούμε, ή, δεν ξέρω, οργάνωση ενός άλλου πάρτι ή μιας εκδήλωσης, δεν μπορεί να γίνει όσο τα σχολεία είναι κλειστά. Τα θέματα εκδρομών πάλι, που ήταν ένα κέριο ζήτημα, επίσης δεν γίνονται και η Δευτέρα Λυκείου έχασε την εκδρομή της και η Πρώτη Λυκείου ούτε αυτή πάει.
Δεν υπάρχουν θέματα να συζητηθούν. Λογικό. Οι Ολυμπιακοί αγώνες που αναβλήθηκαν, πιστεύεις είναι σωστό κατά τη γνώμη σου, άσχετα αν θα ήταν μέσα στο καλοκαίρι? Ναι, πιστεύω ότι είναι σωστό. Για την ασφάλεια όλων είναι προτιμότερο να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα διαδοθεί ακόμη περισσότερο. Άρα πιστεύεις ότι θα κρατήσει κι άλλο? Πιστεύω ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από την αντιμετώπιση. Αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Πριν κλείσουμε, να σου δώσουμε και σε σένα και στην Ευαγγελική συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή, γιατί ήταν πολύ σημαντική κίνηση. Περιμένουμε στο μέλλον να γίνουν όσα συμβάντα δεν γίνανε, όπως το School Festival που το ξέρουμε όλοι. Μακάρι, μακάρι. Αυτό περιμένουμε κι εμείς, να βρούμε την κανονικότητα. Ευχαριστούμε πολύ, Ρωμανέ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή Ανάσταση να ευχηθώ. Καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση σε όλους. Ήταν το τέταρτο Καραντίν Κάντο Γρήγορα με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκαντζή.